Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Europe Next. Το σημερινό μας επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία φέτος για πρώτη φορά με το Europe Direct, μέσα από το πρίσμα της τέχνης και του πολιτισμού, προσπαθεί να αναδείξει με 10 ενεργές εκδηλώσεις το βαθύτατο νόημα της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Μία ημέρα που δεν είναι γιορτή, αλλά δικαίωμα. Είναι η παρθενική εμφάνιση του Europe Direct Θεσσαλονίκης ως κομμάτι της αντιδημαρχίας πολιτισμού, τουριστικής ανάπτυξης και διαδημοτικής συνεργασίας, υπό την οποία πραγματοποιούμε την πρώτη μας δράση, που σε αντίθεση με τις καταπληκτικές δράσεις που θα δείτε από τις 4 μέχρι τις 14 Μαρτίου να εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα εξάμηνο project. Ο σκοπός αυτού του project είναι να χαρτογραφήσει τη Θεσσαλονίκη υπό το έμφυλο πρίσμα και να αναδείξει τα σημεία εκείνα στα οποία οι γυναίκες μπορεί να μην αισθάνονται πολύ ασφαλείς. Πάρκα τα οποία υποφωτίζονται, γήπεδα τα οποία δεν έχουν αποδυτήρια για γυναίκες και άλλες περιοχές που οι γυναίκες νιώθουν ανασφαλείς μέσα στην ίδια τους την πόλη. Αυτό θα είναι μια συγκέντρωση δεδομένων που θα πραγματοποιήσουν ομάδες εθελοντριών, νεαρών και όλων των ηλικιών, γυναικών πάντως, και μέσα από τα δικά τους μάτια θα κατακάνουμε αυτή την καταγραφή. Και μετά αυτό το πράγμα ως έρευνα θα παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες θα διαχειριστούν αυτά τα δεδομένα, που μέχρι στιγμής υπάρχει ένα κενό. Δεν είναι καταγεγραμμένα αυτά τα δεδομένα, τα έμφυλα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και επειδή μάθαμε ότι το τελευταίο διάστημα με τις καινούριες ανακατατάξεις των Δήμων έχετε πια εισχωρήσει στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η αλλαγή, δηλαδή πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει εσάς να παράγετε ακόμα με περισσότερο έργο ουσιαστικά με αυτή τη συνεργασία πλέον? Εμπνεόμαστε από τις πολύ πεπειραμένους συναδέλφους και τους συναδέλφους που μας πλαισιώνουν. Έχουμε επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Γάκη, ο οποίος είναι έμπειρος αλλά και με πολύ ξεκάθαρο όραμα και διοικητική εμπειρία. Οπότε βρίσκουμε τη συνισταμένη ανάμεσα στον πολιτισμό της πόλης μας και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και προχωράμε απρόσκοπτα. Σε μια ιστορικά πρώτη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γυναίκα και έχουμε και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γυναίκα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως το πρώτο μόρφωμα πολιτικά που έχει επιτύχει να καταρρύψει το λεγόμενο glass ceiling, το όρατο γυάλινο ταβάνι, ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις. Η πρόεδρος της Επιτροπής, η Φόντεν Λάιεν, έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη να πάει μπροστά με τη μισή της ενέργεια, με τους μισούς της ανθρώπους, με τις μισές της ιδέες. Και γίνονται σημαντικά βήματα με τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει την ισότητα των φύλων ως δικαιοσύνη και ως ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία έχει αναγνωρίζοντα ολοκλήρωση σε αυτή τη φάση το 2025, ώστε να επιτευχθούν σημαντικά βήματα όπως είναι η προάσπιση των γυναικών σε επίπεδο σεξουαλικής και σωματικής βίας, παρενόχληση στο διαδίκτυο, αλλά και αντιπροσώπευση σε υψηλόβαθμες θέσεις. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή παρατηρείται μεγάλο χάσμα υπερεκπροσώπηση σε χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις και υποεκπροσώπηση σε θέσεις εξουσίας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μουρίδου, πάρα πολύ και την Europe Direct για το μεγάλο έργο που αυτή τη στιγμή κάνει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Να πω κάτι. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η 8η Μαρτίου, όπως καθιερώθηκε το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης για τους αγώνες και για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. Δεν καθιερώθηκε ως γιορτή. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, ερχόμαστε με αυτό τον κύκλο των δράσεων, το οποίο σαφώς συμμετέχει το Europe Direct, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρώπη είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά είμαστε και ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ήθελα να τονίσω ότι το μοντέλο της δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο που αναγνωρίζει τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων, προσπαθεί να δώσει όσο το δυνατόν πιο
ίσες ευκαιρίες, γιατί πάντοτε μπορεί νομικά να θέλεις να δώσεις, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη λογική, τι προσπαθούμε, να αναδείξουμε ένα πολύ... μια δυσάρεστη πτυχή της κοινωνίας, που είναι η δολοφονία γυναικών μέσα από την τέχνη. Ας πούμε η Στέλλα, η γνωστή, και πολλές άλλες περιπτώσεις, ακόμα και η όπερα, η Κάρμεν κτλ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό στηρίζουμε το Europe Direct, μια ειδική έρευνα η οποία θα γίνει και αφορά τι, το πώς οι γυναίκες αντιμετωπίζονται στο δημόσιο χώρο ή πόσο ασφαλείς αισθάνονται στο δημόσιο χώρο. Κάτι το οποίο θα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να το αξιοποιήσουμε εμείς και κυρίως η Διεύθυνση Κατασκευών και Μελετών, για να μπορέσει να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το χώρο, το δημόσιο, για να αισθάνονται ασφαλείς οι γυναίκες. Πάρα πολύ καλά νέα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γάκη, και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο Θεσσαλονίκης για αυτή την πρωτοβουλία, για μια σειρά δράσεων που έχετε επίκεντρο την έμφυλη βία, που τόσο ως κυβέρνηση αλλά και ως βουλευτής στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών μου δυνατοτήτων έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της, γιατί νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή μας και καμία γυναίκα δεν είναι μόνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε αυτή την ομιλία όλη σήμερα, στην ενημέρωση που, από ό,τι γνωρίζω, όλη την εβδομάδα έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον νομό της πόλης, γιατί εμείς είμαστε στην περιφέρεια και ακολουθούμε και βλέπουμε εκδηλώσεις σε όλο τον νομό. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τη γυναίκα όμως, αφορά και τον άνδρα, και εύχομαι μπαίνοντας να δω πιο πολλούς άνδρες παρά γυναίκες σήμερα. Οι γυναίκες είμαστε πολύ ενωμένες σε αυτό. Είναι τραγικά τα γεγονότα τα οποία γίνονται καθημερινά και νομίζω ότι πάντα γινόντουσαν, απλά τώρα δημοσιοποιούνται και κοινοποιούνται περισσότερο. Τα λόγια είναι περιτά. Είμαστε κοντά στη γυναίκα που έχει υποστεί βία. Νομίζω ότι έχω πάρα πολλές δομές πλέον, ότι έχει ανοίξει η κοινωνία, τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά σε όλες. Νομίζω ότι πιο υπεύθυνοι είναι αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με αυτό τον τομέα. Από εκεί και πέρα, εμείς οφείλουμε και σαν περιφερειακή σύμβουλη, ο κύριος Τζιτζικός σας είναι πολύ ευαισθητοποιημένος σε αυτό, να είμαστε κοντά σε ό,τι χρειάζεται να αναπτυχθεί λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειαζόμαστε ως κοινωνία, ως χώρα, ως πόλη, ημέρες συγκεκριμένες για να εορτάζουμε τα αυτονόητα, δηλαδή την ισότητα των φύλων, την ισότητα των ανθρώπων. Επομένως, με αυτές τις σκέψεις θέλω να πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εδώ, μπροστά σε κάθε προσπάθεια, ευαισθητοποίηση, σε κάθε προσπάθεια του αυτονόητου, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι αρκετό το αυτονόητο στη σημερινή εποχή. Υπολογίζεται ότι 2,8 εκατομμύρια γυναίκες κάηκαν στις φλόγες της ιερής εξέτασης. Επειδή οι γυναίκες εφέρανε την αμαρτία, η δε γυναίκα η οποία προκαλούσε ερωτική επιθυμία σε έναν άντρα μπορούσε να πάει και να καεί. Εντάξει, δείτε λοιπόν ότι μια καταστατική ρίζα της λογοτεχνίας, καταστατικότατη ρίζα της λογοτεχνίας, προβλέπει τον τελετουργικό φόνο, διότι εγκαινιάζει τη φρικαλαιότητα του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο δημιουργείται μέσα από τη γυναίκα. Άρα, εάν θέλετε να μιλάμε στα σοβαρά για αυτά που τόσο ωραία μας είπε ο κ. Αγγελούδης και ο κ. Γάκης και η Μαργαρίτα, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με αυτό. Εάν δεν δούμε τι κάνουμε με αυτό και θεωρήσουμε ότι αυτό ιερό βιβλίο, στέκει ως ιερό βιβλίο στη ζωή μας, τότε το χάσαμε το παιχνίδι.